Ο κύριος Καβαδάς εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Και ακολουθεί αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι δεδομένο ότι η απελπισία αποτελεί κακό σύμβουλο. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από τη ρητορική της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φτάνει στο σημείο να κατηγορεί την κυβέρνηση για μια παγκόσμια οικονομική και ενεργειακή κρίση που τροφοδοτείται από ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Είναι ευδιάκριτη η πρόθεση κάποιων να δημιουργήσουν ένα τοξικό κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης τη στιγμή που άλλα είναι τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε ελληνική οικογένεια. Προβλήματα που απαιτούν λύσεις και συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Και επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει ούτε λύσεις αλλά ούτε και πολιτικές προτάσεις, επιλέγει τη στρατηγική της έντασης και της οξύτητας των αποπροσανατολισμών. Ο προπολογισμός του 2023 όμως αποτυπώνει την πραγματικότητα. Αυτήν που θέλει να αποφύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως θέλει να αποφύγει και τις συγκρίσεις. Τα στοιχεία όμως είναι αμήλικτα. Μέσα σε φυσιολογικές συνθήκες, την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ, η ελληνική οικονομία κατά μέσο όρο είχε μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν στο 2,1%. Την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που συνέπεσε με την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση, αλλά και με την κρίση της πανδημίας, η Ελλάδα έχει κατά μέσο όρο ρυθμό ανάπτυξης 1,5% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 1%. Μάλιστα, για το 2022 κινούμαστε πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Χωρίς να έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί τα στοιχεία, οι εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης υπολογίζουν το ρυθμό ανάπτυξης στο 5,6%, εκτιμήσεις πολύ πιο συντηρητικές, αφού η Κομισιόν προβλέπει ρυθμούς 6% και ο ΩΣΑ 6,7%. Ο προπολογισμός του 2023 προβλέπει ανάπτυξη 1,8%, τριπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προφανώς, όταν μιλάμε με στοιχεία, κάποιοι έρχονται σε δύσκολη θέση. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να μιλάμε με στοιχεία. Όπως το γεγονός ότι στα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί 11 φορές και είναι μόλις ένα βήμα πριν την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Όπως το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 3,5 χρόνια όχι μόνο δεν έχει επιβάλει καμία νέα φορολόγηση αλλά έχει μειώσει πάνω από 30 φόρους ενώ προχώρησε 2 φορές σε μείωση του ένφια παρά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Αντίθετα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επέβαλε 29 νέους φόρους. Η μείωση των φόρων είναι αυτή που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Δύσκολο να το αντιληφθούν αυτοί που πιστεύουν ότι η φορολογική πολιτική εξαντλείται σε ένα ακραίο εισπρακτικό χαρακτήρα. Η δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την ορθή δημοσιονομική διαχείριση επιβεβαιώθηκε από την Κομισιόν και κυρίως επιβραβεύτηκε με μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να υπενθυμίσω ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος το 2018 ήταν στο 186 του ΑΕΠ. Πλέον όμως αποτυπώνεται και στον προπολογισμό το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Μειώνεται κατά 25 εκατοστιαίες μονάδες το 2022 και κατά 9,6 μονάδες το 2023. Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται στο 168,9 για φέτος, ενώ το 2023 θα διαμορφωθεί στο 159,3 του ΑΕΠ. Θα ήθελα όμως να αναφέρω μέτρα στήριξης της κοινωνίας που ενεργοποιήθηκαν ή θα εργοποιηθούν μέσα στο 2022, εκ των οποίων μερικά είναι. Η επιδότηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με επιστροφή του 60% της αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακά τιμολόγια μέσω του Power Pass
και άνω του 80% μέσω των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος. Οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ που θα καταβληθεί τις επόμενες μέρες με δικαιούχους 2,3 εκατομμύρια οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Η επιδότηση του 80% της αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε παροχές αγροτικής χρήσης. Ταυτόχρονα, υπάρχει οικονομική στήριξη 250.000 αγροτών για το αυξημένο κόστος λιπασμάτων και 50.000 κτηνοτρόφων για τις αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές. Θα σταθώ ιδιαίτερα όμως στο ισχυρό κοινωνικό πρόσημο που χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό του 2023 και συγκεκριμένα. Πρώτον, μειώσεις φόρων. Με τη μόνιμη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους υπαλλήλους του δημοσίου, τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα. Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Με την αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Με την παράταση ισχύως και για το 2023 του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές, στο τουριστικό πακέτο, στα μη αλκοολούχα ποτά, τα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού. Δεύτερον, μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων όπως η νέα τρίτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού που θα γίνει μέσα στο 2023 και η αύξηση κατά 7,75% των κύριων συντάξεων. Είναι η πρώτη αύξηση που γίνεται εδώ και 12 χρόνια και λειτουργεί συνδυαστικά με την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, μέτρο που αφορά 1 εκατομμύριο συνταξιούχους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες πολίτες, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη ζητούν συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής στήριξης σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Η κυβέρνηση ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη. Λαμβάνει τολμηρά και αποφασιστικά μέτρα, εξαντλεί όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια για να στηρίξει την κοινωνία. Η πολιτική σταθερότητα είναι αυτή που διασφαλίζει την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα. Και οι Έλληνες πολίτες δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την πολιτική σταθερότητα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή, συγκροτημένη, αποτελεσματική και κυρίως σοβαρή κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η ψήφιση του προπολογισμού συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης προς μια κυβέρνηση που διατηρεί και ενισχύει κάθε μέρα τη σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πολίτες. Υπερψηφίζουμε τον κρατικό προπολογισμό για το έτος 2023. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κυρία Γκάγκα για 8 λεπτά και ακολουθεί ο κύριος Δελής από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.